τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και ελάτε να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Καταρχήν, να σας πω ότι αύριο πια 1η Φεβρουαρίου, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, και το απόγευμα είναι ο εσπερινός της Υπαπαντής του Κυρίου. Καταλαβαίνετε, πολυούχος ο ναός της Υπαπαντής του Κυρίου στην Καλαμάτα, και βεβαίως, όπως βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, κάθε χρόνο ασφυκτικά γεμάτος και ο ιερός ναός της Υπαπαντής στο νησί μας. Οπότε, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ιερά Μητρόπολη πριν από λίγο, 5:30 το απόγευμα θα ξεκινήσει ο Μέγας Εσπερινός, χωρίς τα τούτος του Σεβασμιονάτου Μητροπολίτη μας Παϊσίου. Επίσης, να σας θυμίσω ότι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αγίου Μάμαντος προσκαλεί όλους εσάς και μας την Κυριακή της Αποκριάς, 11 Φεβρουαρίου, στο εστιατόριο Μπαρμπαγιάννης, στην παραλία Καλύμνου, σε ένα χαρούμενο μεσημεριανό φαγοπότη με ζωντανή μουσική. Θα αρχίσουν κατά τη 1:30 το μεσημέρι. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε το 69 45 62 99 06. Να θυμηθώ εδώ, γιατί πρέπει να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, μην το ξεχάσουμε. Από το μήνυμα το οποίο μας έστειλαν οι φίλες μας, τα μέλη του Συλλόγου Ήρα. Μας ενημέρωσαν, λοιπόν, ότι θα κάνουν την κοπή πίτας το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα στο γυροκομείο. Χαίρομαι, γιατί όπως βλέπετε, πολλές φορές είπαμε, οι ημερομηνίες και οι ώρες συμπίπτουν. Άρα, 5 η ώρα πάμε για το γυροκομείο Σύλλογος Ήρα, 6:30 απολογισμός της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα τα οποία σας μεταφέρουμε μέχρι στιγμής και θα πάμε τώρα να δούμε ένα αρκετά μεγάλο και ενδιαφέρον απόσπασμα από την ενδιαφέρουσα ομιλία που έγινε από τον πατέρα Θεμιστοκλή Χριστοδούλου, με την συνεργασία που εδώ και καιρό γίνεται Ιεράς Μητρόπολης και Σχολής Γονέων για τους νέους κυρίως γονείς, αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους, καθότι πάντα το κάλεσμα είναι ανοιχτό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Και θα δούμε, λοιπόν, τι ακριβώς κατέγραψε η κάμερα, και ευχαριστώ τον Νικόλα Μαμάκα, βέβαια, που πάντα μας δίδει έτσι τα πολύτιμα αποσπάσματα από θέματα τα οποία, ακριβώς γι' αυτό το μοίρασμα που κάνουμε εδώ και εκεί και παραπέρα ο καθένας για να καταγράψει, δεν μπορούμε να είμαστε πανταχού παρόντες. Οπότε, να ευχαριστήσω τη Μεγάλη Εταιρεία Πετρολοειδών Αργό της οικογένειας Ψαρομπά και το Κέντρο Αισθητικής Βλάμου, που σας υπενθυμίζει ότι έχετε και εσείς την ευκαιρία να έχετε το δικό σας ραντεβού ομορφιάς και να απολαύσετε μεσοθεραπεία, ενυδάτωση, αδυνάτισμα, dermolift και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Απλά πληκτρολογήστε το 2243-024-682 για το δικό σας ραντεβού ομορφιάς. Σας αποχαιρετώ και σας αφήνω να δείτε το σχετικό απόσπασμα από την ενδιαφέρουσα ομιλία με το θέμα «Η τέχνη να είσαι γονιός». Αύριο και πάλι μαζί κλείνουμε όλο αυτό το φάσμα των θεμάτων που, όπως βλέπετε, χρειάστηκαν 3 εκπομπές για να τις ολοκληρώσουμε και 4 αύριο. Θα κλείσουμε όλο αυτό το γύρισμα και την καταγραφή με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Οπότε, καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πατήσει σε γερό θεμέλιο εάν δεν έχει μέσα του απόθεμα βιωματικό. Και γι' αυτό σήμερα βλέπετε ότι πάσχουμε πάρα πολύ και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αναδόχους, παρανύμφους, του κυλού. Δεν έγινε ποιότητα αυτά τα οποία η Εκκλησία μας όρισε μέσα, τι είναι ο ανάδοχος, τι είναι ο παράνυφος, τι είναι ο νονός του παιδιού, τι είναι ο κουμπάρος. Ο κουμπάρος είναι το μαντρόσκυλο του σπιτιού, αυτός που διαφυλάτει την ηρεμία της οικογένειας. Υπάρχουν τέτοια μαντρόσκυλα, κουμπάροι εδώ. Υπάρχουν ανάδοχοι οι οποίοι μέχρι να πεθάνουν αγωνίζονται για τα παιδιά που βαπτίζουν να είναι τα παιδιά τους νουθετημένα εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ξέρετε ότι αυτός ο δεσμός είναι ακατάλυτος. Πολύ σημαντικά πράγματα για το βίωμα μιας οικογένειας και αυτό που πρέπει να μεταφέρει στα παιδιά. Γι' αυτό, αδελφοί μου, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θα ήθελα να σας πω τι σημαίνει σπιτικό. Μια στέγη για να κρατάει μακριά τη βροχή, 4 τείχοι για να κρατούν μακριά το βοριά, πατώματα
για να κρατούν μακριά την υγρασία. Ναι, όλα αυτά, αλλά και πολύ περισσότερα. Σπιτικό είναι το γέλιο ενός παιδιού, είναι το τραγούδι της μάνας, είναι το φως από χαρούμενα βλέμματα γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι. Είναι η ζεστασιά από καρδιές που αγαπιούνται. Ένα σπίτι αγοράζεται με χρήματα, αλλά ένα σπιτικό στείνεται με την αγάπη. Αυτές λοιπόν οι διαπιστώσεις, τις οποίες μέχρι τώρα περιληπτικά μπόρεσα στην αγάπη σας να δώσω, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για την λύση όλων αυτών των προβλημάτων. Θα ήθελα να αφερθώ εν κατακλείδη, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Χρειαζόμαστε πρώτα μια καλή και ήρεμη ατμόσφαιρα μέσα στο σπιτικό μας, με κανόνες καλής συμπεριφοράς, πρώτα από τους διδάσκοντες, από τους γονείς και μετά από τα παιδιά, να υπάρχουν κανόνες μέσα στο σπίτι. Το τρίτο, το τρένο της ζωής χρειάζεται κεράγες. Ιδάλλως εκτροχιάζεται. Έτσι είναι το σπιτικό μας. Πρέπει να βάλουμε κανόνες. Δεν μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει ο καθένας μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν κανόνες. Βλέπουμε τις δυνάμεις μας, τις αντοχές μας και πορευόμαστε. Δεύτερον, να ξαναβρούμε τα χαμογελαστά μας πρόσωπα. Τα λάθη των παιδιών δεν είναι αιτίες καταστροφής. Συνήθως θέλουμε τα παιδιά μας να είναι πρώτα στο σχολείο. Καλά, ένα δεύτερο δεν θα είναι. Όλα πρώτα θα είναι στο σχολείο. Η αξία και του δευτέρου είναι πολύ σημαντική. Βλέπετε, στους αγώνες παίρνεις χρυσό, αργυρό, χάλκινο. Δεν παίρνουν όλοι το πρώτο. Ας πάρει και το δεύτερο. Οι γονείς να μάθουμε να λέμε συγγνώμη στα παιδιά μας. Αυτή τη λέξη πρέπει να εξομολογούμε και εκείνη την ώρα λες, βρε παιδάκια μου, μήπως ξέρετε καμιά λέξη που αρχίζει από «συ» και λένε «συγγνώμη παππούλη». Συγγνώμη. Αυτή είναι η καλύτερη λέξη. Θα έπρεπε τώρα που θα φύγουμε να την πούμε 100 φορές μέχρι να πάμε στο σπίτι μας από μέσα μας για να την εμπεδώσουμε καλά. Και να μάθουμε να ζητούμε και εμείς συγγνώμη από τα παιδιά μας όταν και εμείς παρεκτρεπόμαστε και κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Ή ας πούμε αν χτυπήσαμε το παιδί μας που δεν το συνιστούμε αυτό, διότι ο λόγος είναι πολύ σωστός, αλλά φυσικά όπου δεν πίπτει, όπου δεν πίπτει ο λόγος, πίπτει ράβδος λέει η παροιμία, αλλά μετά από αυτό παίρνουμε το παιδί μας στην αγκαλιά μας. Του εξηγούμε τι έγινε και πώς έγινε αυτό και πώς φτάσαμε εκεί και ότι ζητώ εγώ ως πατέρας ή σαν μητέρα συγγνώμη από αυτό και να δώσουμε ένα φυλάκι στο παιδί μας για να καταλάβετε έχουμε μια ζεστή αγκαλιά και μια αγκαλιά όπως εκείνου του πατέρα του στοργικού και σπλαχνικού της παραβολής του ασώτου ιού ο οποίος συγχώρεσε τον άσωτο ιό του. Είναι μερικοί που από εμάς που όταν το παιδί τους παρεκτρέπεται ή πέφτει σε κάποια έτσι δυστυχώς έτσι ανομήματα και εκτροπές. Δηλαδή, για φαντάσου να μεγαλώνεις την κόρη σου και να τη δεις ας πούμε πόρνη σε ένα φημισμένο πορνείο. Τι θα κάνεις? Το παιδί σου θα το πετάξεις ή πρέπει να το αγκαλιάσεις? Γιατί μερικοί λένε αφού πήγε εκεί να παραμείνει εκεί. Ο σπλαχνικός πατέρας νομίζω κάπως αλλιώς θα έπρατε. Διάβασα στο γεροντικό γερόντισα εκεί που λέει ότι σε ένα σκλαβοπάζαρο ήταν δύο παιδάκια και πήγαν λέει μία μοναχή σαν και εσάς γερόντισα πήγε και αγόρασε το ένα παιδάκι, δεν είχε παραπάνω χρήματα και το πήρε και άρχισε να τον ουθετεί το παιδάκι και να το διδάσκει, ήξερε όλες τις ακολουθίες απ' έξω, έκανε ζωή ενάρετη, το μεγάλωσε. Η γερόντισσα το έκανε πραγματικά μια αγία παρουσία. Αλλά την ίδια ώρα το άλλο το αδελφάκι το αγόρασε μια πόρνη και το πήγε σε ένα καταγώγιο και το έμαθε όλες τις τέχνες τις άσχημες και έγινε μια φημισμένη, κακόφημη γυναίκα. Εν ημέρα κρίσεως πώς θα κριθούν αυτές οι δυο οι ψυχές? Από την αγάπη με την οποία αυτές οι ψυχές
αντιμετωπίζονται από τους άλλους ανθρώπους. Διότι ο Γέρος Πορφύριος, ο Όσιος πλέον στην Εκκλησία μας, που κοσμεί το στερέωμα πλέον του ουρανού, στην Ομόνια που ήταν πήγαινε και αγίαζε τα κακόφημα σπίτια. Και με πολύ αγάπη. Και ο Παπαφώτης ο Διαχριστών Σαλών της Μυτιλίνης, αυτός πήγαινε στις Μυτιλίνες τα καταγόγια και εκεί εξομολογούσε και προέτρεπε τις ψυχές να μετανοήσουν. Το βλέπουμε αυτό. Αυτή είναι η δυνατότητα συγγνώμης και της αγάπης του Θεού μας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σώσουμε ό,τι μας απέμεινε. Με τη ζωή της συγγνώμης. Λέω πόσο δίκαιο θα ήταν. Εγώ το σκέφτομαι αυτό. Φυσικά είναι μια ουτοπία, δεν θα γίνει. Να βγαίναν και οι πολιτικοί μας να μας λέγαν μέχρι τώρα αυτά και αυτά συνέβησαν και εκεί χάσαμε και αυτά κάναμε, σε ζητούμε συγγνώμη. Ένας να βγει να πει μια συγγνώμη. Θα τον συγχωρήσουμε. Θα έρθουμε εδώ την Κυριακή της συγγνώμης πριν την Καθαρά Δευτέρα και θα βάλουμε μετάνοια όλοι να συγχωρεθούμε ένας από τον άλλον και θα χαιρετήσουμε και ένας τον άλλον και θα σπαστούμε σε όλο το χωριό μας, σε όλη την πόλη μας, σε όλο το νησί μας να συγχωρεθούμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Αυτό είναι. Αν ταπεινωθούμε θα έρθει χάρη στο Θεό. Και στην Ευαγγελική περικοπή του Ελώνου και Φαρισαίου αυτό ας δικαιώνεται. Όποιος ταπεινώνεται υψώνεται από το Θεό. Ενώ όποιος υψώνεται ταπεινώνεται. Αυτό να κάνουν και οι γονείς. Ένα άλλο σημείο, τα παιδιά δεν θέλουν δυνατές φωνές. Βλέπετε, αν φωνάζετε ή αν φωνάξατε και τα παιδιά σας θα τα έχετε μάθει να είναι φωνακλάδες. Όταν θέλουν να πετύχουν κάτι, θα το πετυχαίνουν με τις φωνές. Ένα άλλο σημαντικό, ένα σταθερό πρόγραμμα μέσα στο σπίτι. Θα εκκλησιαστούμε αύριο και θα πάμε στην εκκλησία 7 και 10 η ώρα θα είμαστε στην εκκλησία. 8 η ώρα. Να υπάρχει ένα βασικό πρόγραμμα. Αυτό θέλει συνέπεια από τους μεγάλους. Να μην ταμαλώνουμε τα παιδιά και η παρατήρηση και ο έπαινος πρέπει να χορηγούνται στην κατάλληλη ώρα. Ακόμη και η παρατήρηση να γίνεται από τους γονείς καθισμένους και όχι από πάνω. Γιατί εμείς έχουμε ένα σώμα μεγάλο, το παιδί έχει μικρό και όταν πας να μαλώσεις το παιδί αντιλαμβάνεσαι ότι το παιδί εκείνη την ώρα πως είσαι και θυμωμένος και βλέπεις η αδρεναλίνη βρίσκεται σε όλα τα φόρτε της και τα ντισιμπέλ της φωνής σου σπάζουν γυαλιά και τζάμια, το παιδί βλέπεις σαν ένα μπαμπούλας. Αλλά εσύ είσαι πατέρας, όχι τέρας, χωρίς το πα, είσαι πατέρας, που σημαίνει ότι έχεις πλάχνα ικτυρμών. Και τα ψέματα φυσικά των γονέων κλονίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών. Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν είμαι εδώ. Και απαντάει το παιδί, δεν είναι ο μπαμπάς και η μαμά εδώ. Α, το χειρότερο. Από ένα πολύ μικρό παραδειγματάκι για να δούμε σε τι κοινωνία και τι παιδιά μεγαλώνουμε. Γιατί χάνεται αυτό το είδος. Δεν θέλεις να μιλήσεις, δεν θα σηκώσεις το τηλέφωνο. Και γιατί πρέπει να απαντάς σε όλα τα τηλεφωνήματα. Γίναμε πλέον όλοι πάλι της κινητής τηλεφωνίας. Όλοι δουλεύουμε για την κινητή τηλεφωνία. Υπάλληλοι είμαστε. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν θέλεις να μιλήσεις, δεν χρειάζεται να πεις ψέμα. Λένε πολλοί, α τι να κάνω, είπα ένα ψεματάκι. Αχ, αυτός λέω, ο Τάκης. Ο Τάκης. Έχει συνθετικό η αμαρτία. Έχει τον Τάκη από πίσω. Ψέμα, Τάκης. Ψέμα, Τάκης. Γιατί να το πούμε τον Τάκη να το λέμε. Να μην πούμε. Δεν χρειάζεται. Μας λένε πού πήγες, τι έκανες. Υπάρχουν και φιλίαροι, υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν να μαθαίνουν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να απαντάς. Είχα μια δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Και η προσευχή είναι δουλειά, εργασία. Δεν πεις τον άλλον, ξέρεις, κάνω μετάνοιες, κάνω κομποσκήνια, κάνω ψαλτήρια, διαβάζω ή πάω στην εκκλησία, κάνω οτιδήποτε. Είχα μια δουλειά. Δεν χρειάζεται να πούμε ψέματα, ξέρεις, δεν μπορούσα εκείνη την ώρα, ήμουν σε μια έπλαινα τα ρούχα μου κτλ. Και είναι ψέματα αυτό. Βλέπει το παιδί, ακούει, συναισθάνεται. Το παράδειγμα παίρνει το παιδί. Ακόμη και η παρατήρηση να γίνεται με έναν τρόπο απαλό και όχι μπροστά σε ξένους. Και τα παιδιά, ξέρετε, στεναχωριούνται όταν τα προσβάλλουμε. Θέλει μια καλή διαχείριση. Είναι αυτό που λέει μέσα στο Ευαγγέλιο μας. Ότι όταν δεις κάποιον ο οποίος την αυθαιρετεί, πήγαινε λέει να τον πιάσεις και να του μιλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, δεν χρειάζονται άλλοι. Θα του κάνεις μια νουθεσία, δεύτερη νουθεσία. Αν λέει δεις ότι δεν ακούει, τότε πήγαινε φέρε
και τον πατέρα, ας πούμε, αν μιλάει η μάνα στο παιδί, πήγαινε φέρει και τον πατέρα. Ξέρεις να πεις Παναγιώτη Γρηγόρη το παιδί μας και να είναι μπροστά το παιδί, έκανε αυτό. Να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Και μετά να το πούμε στις γιαγιάδες, στους παππούδες και τα λοιπά, εάν χρειαστεί. Δεν πρέπει από την πρώτη ώρα να πούμε, ξέρεις τι έκανε εγγονός σας που του δίνετε χατζηλίκι και του κάνετε αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο. Θέλει προσοχή πώς θα το διαχειριστούμε. Όλα θέλουν την προσοχή τους. Μετά ενθάρρυνση των παιδιών για μια ομαδική εργασία με άλλα παιδιά για αποφυγή έτσι ατομισμών. Ασχολούμαστε και ακούεται σε πολλά μέρη ο πρωταθλητισμός. Είναι πολύ καλός, αλλά τα παιδιά λιγάκι έχω την αίσθηση, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, ότι νομίζω ικανοποιεί και τον εγωισμό των γονέων ο πρωταθλητισμός. Καλός είναι να γίνεται, χρειαζόμαστε και τέτοια, αλλά να προσπαθούμε όλο αυτό να το μεταβιβάζουμε σε μια ανώτερη δύναμη αν υπάρχει εκεί επιτυχία. Πήρε το χρυσό. Το πρώτο παιδί της Καλύμνου πήρε το χρυσό μετάλλιο. Αν μην βγουν οι γονείς, ας πούμε, και πούν είσαι ο πρώτος, δεν υπάρχει, είσαι ο πρώτος μέσα στην Καλύμνο, κανένας δεν είναι σαν και εσένα, είσαι, το κάνεις, το ξεφτελείς το παιδί, το κάνεις δηλαδή να βγουν τα μυαλά του έξω από το κεφάλι του. Θέλει προσοχή, μεταπείνωση. Παιδί μου, πήρε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια. Αλλά αυτό οφείλεται γιατί πιστεύεις στο Θεό. Αν δεν είχες το Θεό σου, δεν θα έπαιρνες αυτό. Να, μια πολύ ωραία πρόταση. Πήρες άριστα, έκανες την προσευχή σου, εξομολογήθηκες, κοινώνησες, ο Θεός σε βοήθησε να το πετύχεις αυτό το πράγμα. Και η ομοφροσύνη των γονέων δίνει σωστή αγωγή στα παιδιά τους. Ο εγωισμός διαλύει την οικογένεια. Να καθόμαστε στο τραπέζι όλοι μαζί, να ακούσουμε τι λένε μεταξύ τους τα παιδιά μας, να συζητήσουμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται κάθε μέρα στο τραπέζι όταν επιστρέφει το παιδί. Και λέω, αν μια μητέρα απουσιάζει από το σπίτι, ένας πατέρας απουσιάζει από το σπίτι, ποιος θα μιλήσει με το παιδί? Γι' αυτό το παιδί κλείνεται μετά στον εαυτό του. Έρχεται η ώρα που επιστρέφει η μητέρα και ο πατέρας από τη δουλειά. Καλά είναι, ίσως τα χρήματα μας χρειάζονται, σε όλους χρειάζονται και κανένας δεν αμφισβητεί την αξία τους. Αλλά όταν αυτή η αξία των χρημάτων υπερβαίνει τις ηθικές και πνευματικές αξίες μας, να τα βράσω αυτά τα χρήματα. Όταν ήμουν μικρός, ενθυμούμαι στην πατρίδα μου πριν το 1974, που φεύγανε πάρα πολλοί συμπατριώτες μας και μετανάστες, είμαι από τη Θράκη, και φεύγανε για τη Γερμανία. Είναι ακριβώς όπως σήμερα έρχονται οι μετανάστες στην Ελλάδα. Όταν φεύγαν οι δικοί μας, περνούσαν από καραντίνα εκεί που πηγαίναν, τους γυμνώνανε, τους φωτογραφίζανε μπροστά και πίσω, κρατούσαν αρχείο και κάθε 15 μέρες έπρεπε να παρουσιάζονται στο τμήμα της περιοχής να λένε εργάζομαι στην τάδε φάμπρικα, όπως ακριβώς γίνεται με τους μετανάστες που έρχονται στην πατρίδα μας σήμερα. Πήγαν οι πατριώτες μας αυτοί, οι συμπατριώτες μας, να κάνουν χρήματα, όπως είπαν, να κάνουν μια καλύτερη ζωή. Και από εδώ υπάρχουν πολλοί που πήγαν για καλύτερη ζωή. Το ζήτημα είναι, όταν επέστρεφαν οι γονείς μετά από 4-5 χρόνια, είχα συμμαθητές στο σχολείο και ήταν πάρα πολύ λυπημένα τα παιδιά, είχαν μονίμως μια λύπη αυτά τα παιδιά. Εγώ ευτύχησα να έχω τους γονείς μου κοντά μου. Ενώ αυτά τα παιδιά ήταν πάντα λυπημένα, ερχόταν, νοικιάζαν δωμάτια από τα χωριά τους στην πόλη μας, στην Ορεστιάδ. Και όταν επέστρεφαν οι γονείς μετά από 4-5 χρόνια, όταν φύγαν, είπαν «Θα έρθουμε του χρόνου να σας δούμε». Περνούσε η χρονιά, το παιδί με αγωνία, έρθει το καλοκαίρι, δεν ήρθαν οι γονείς. Μιλούσαν στο τηλέφωνο, «Α, κάτι μας συνέβη». Δεν λέγαν την αλήθεια στο παιδί, ότι μαζεύουμε χρήματα, ότι είμαστε στριμωγμένοι σε ένα δωματιάκι μέσα με άλλες 5 οικογένειες που έχουν άλλα 5 δωμάτια και έχουν μια κοινή τουαλέτα και ένα κοινό δωμάτιο. Αυτοί πάσχιζαν να κάνουν χρήματα για να φέρουν πίσω. Έσταναν στους παππούδες τα χρήματα να χτίζουν ντουβάρια, ωραία σπίτια να φτιάξουν. Επέστρεφαν οι γονείς και τα παιδιά, όταν ερχόταν οι γονείς, κρύβονταν. «Βρε Γιαννάκη, βρε Βασιλική, έλα εδώ, ο μπαμπάς και η μαμά είμαι, σου φέρα σοκολάτες». «Όχι, δεν θέλω». «Μα εγώ είμαι ο μπαμπάς σου, δεν είσαι η μαμά μου, δεν είσαι ο μπαμπάς μου».
Μα ποιος είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου? Ο παππούς μου και η γιαγιά μου που μας μεγαλώνουν. Αυτό ήταν το τίμημα της απομάκρυνσης για να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο και αυτή τη γενιά. Χάσαμε το τρένο. Πολλοί γονείς χάσαν το και έχω δει πολλά από αυτά τα σπίτια που γίναν στην πατρίδα μου όταν επισκέπτομαι, κανένας δεν έμεινε σε αυτά. Γιατί τα παιδιά πίστεψαν ότι τελικά αυτά που βγάλαν οι γονείς ήταν η κατάρα τους και δεν κατοικήσαν σε αυτά τα σπίτια που χτίσαν οι γονείς. Αυτό το έχω δει σαν ένα συμπέρασμα που βλέπω όλα αυτά τα σπίτια που μονίμως ήταν κλειστά, γιατί χτίστηκαν για να έρθουν κάποτε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν, αλλά τα παιδιά δεν έμειναν ποτέ σε αυτά τα σπίτια, γιατί τα θεωρούσαν ότι ήταν οι αιτίες που χάσαν τους γονείς τους. Γι' αυτό λοιπόν, σεβασμιότατε αγαπητοί αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί γερόντισσα, πιστεύω ότι όλοι μαζί στην Εκκλησία δεν θα έχουμε να χάσουμε ποτέ κάτι. Οι συμβουλές του Ευαγγελίου, της παράδοσής μας είναι πολύ δυναμικές. Μέσα από τα συναξάρια μας βλέπουμε πολλούς Αγίους πώς μεγάλωσαν. Μου κάνει εντύπωση ότι περισσότεροι Άγιοι, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, από όσα διαβάζω και εσείς διαβάζετε, λέει «εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου». Αυτή η φράση είναι στερεότυπη. Λέει «μεγάλωσε εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου». Όλα αυτά που είπαμε είναι η εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και εύχομαι αυτά που είπαμε να μην τα πάρετε ως γνωσιολογικές έτσι καταστάσεις της ζωής σας, ότι πλουτίσατε περισσότερο με τα παραδείγματα που ακούσατε της γνώσης σας, αλλά αυτά να γίνουν προς γνώση και συμμόρφωση.